Μαζί μας την Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών, την κυρία Κωνσταντίνου, γιατί χθες και με βάση το Υπουργικό Συμβούλιο και την απόφαση του αναθεωρούνται τα μέτρα προστασίας από την COVID-19. Γεια σας κυρία Κωνσταντίνου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε τι αλλάζει και τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος με βάση και τις ανακοινώσεις της χθεσινής, κυρία Κωνσταντίνου. Ναι, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουν καταργηθεί τα μέτρα τα οποία αφορούν την προστασία από την νόσο COVID, τους υψηλής επικινδυνότητας υγειονομικούς χώρους, δηλαδή έχει καταργηθεί το rapid test, η μοριακή εξέταση αντιγόνου για την νόσο COVID-19 και έχει παραμείνει μόνο η μάσκα, η οποία μάσκα έχει παραμείνει σε όλα τα νοσηλευτικά για όλους τους χώρους των νοσηλευτηρίων, ιδιωτικά και δημόσια, και για όλους τους χώρους νοσηλείας ευάλωτων ομάδων που είναι κλειστές δομές, όπως είναι οι φυλακές, τα γεροκομεία, τα ιδρύματα. Ναι. Όλα τα άλλα μέτρα έχουν καταργηθεί. Μάλιστα. Και εντάξει, να πρόκειται και στον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά, εάν νιώθουμε ότι είμαστε λίγο κρυωμένοι, ούτε και με μάσκα πάμε να επισκεφθούμε τέτοιους κλειστούς χώρους. Περιμένουμε λίγο να μας περάσει και μετά βάζουμε τη μάσκα μας και πάμε. Δεν χρειάζεται ενώ να παίζουμε και με την τύχη των υπόλοιπων ανθρώπων, ειδικότερα όταν πρόκειται για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Είναι οι αριθμοί των περιστατικών θετικών σε κορονοϊό που δώσατε τα στοιχεία εσείς έτσι και άλλαξε και αναθεωρήθηκε τα διατάγματα και τα μέτρα, κυρία Κωνσταντίνου? Ναι. Να πω ότι ο αριθμός των θετικών περιστατικών έχει μειωθεί πάρα πολύ. Συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν περίπου γύρω στα 300. Η θετικότητα έχει μειωθεί κάτω του μισού του 100. Mm-hmm. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό μας έχει επιτρέψει να χαλαρώσουμε τα μέτρα στο ελάχιστο. Φυσικά, όπως πάντα, εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να επιτηρούμε την κατάσταση, και αν δούμε ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι σοβαροί, τότε θα επαναξιολογήσουμε τις αποφάσεις μας. Μάλιστα. Θα περιμένουμε να τα βλέπουμε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κωνσταντίνου, και να εγώ. Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.